χαρτοπετσέτες. Τι εννοείς, ρε Αρετή. Να σου πω, όπως είναι έτσι, θα βάλεις χαρτοπετσέτα από κάτω και θα το βγάζουν έτσι από αυτό και θα στέκεται. Αλλά πού είναι χαρτοπετσέτα. Δεν ξέρω, αλλά κάνε γρήγορα. Όλα τα πιάτα. Νομίζω αυτό που μας δυσκόλεψε περισσότερο ήταν τα spring rolls, τα οποία ξεκινήσαμε και φάγαμε πολύτιμο χρόνο, γύρω στα 10-15 λεπτά, προσπαθώντας να τα κόψουμε λιγάκι, να κάνουν βάση ώστε να σταθούν. Και μετά είδαμε ότι δεν είναι εφικτό αυτό, γιατί και κατά τη μεταφορά τους μέσα στο χώρο εστίασης θα πέφτανε, οπότε θα τα χάναμε και προσπαθούσαμε να βρούμε εναλλακτική. Πάσο, έλα μαχαιρί. Πάμε γρήγορα. Ήταν ένα μπάχαλο εκεί πέρα μέσα. Είχαμε πάρα πολύ προετοιμασία να κάνουμε. Άρχισε και λίγο τις φωνές εκεί πέρα που μας έκανε πολύ καλό. Λίγο να ζοριστούμε και τελικά κάτι κάναμε. Μου στο ψυγείο θα κόψει. Άκη να κόψω και τα υπόλοιπα μετά. Πάμε, καθαρίζουμε! Δεν είχα τύχει εγώ ποτέ να είμαι μαζί του σε κάποια ομάδα και να έχει αυτό το ρόλο του αρχηγού. Τώρα, σαν αρχηγό, εντάξει, κατάλαβα γιατί πάντα όποτε είμαστε σε κάποια δοκιμασία του βγαίνει αυτό το αρχηγηλίκι από μέσα του. Γιατί το έχει. Το παιδί αυτό το έχει πάνω, το έχει στη φύση του. Θέλω να βλέπω κίνηση, συνέχεια. Έφυγες. Δεν ξέρω τι θα κάνετε. Ψήνομαι. Και άστρα και κόκκινα, σου βάλω. Τσεβόμαστε, χανόμαστε. Αχ, τι ωραία, παιδιά, τα έργα μας. Πάμε. Μπράβο, ρε, τι ωραίο. Μου αρέσει αυτό. Γιατί καθυστερήσαμε τόσο πολύ. Σε τι πράγμα εννοείς. Εδώ, στο στήσιμο αυτό. Έχεις παρατηρήσει κάποια καθυστέρηση μέχρι να κάθουμε. Εντάξει, θα καταλάβω. Δηλαδή, τι είναι ένα... Όχι, ρε, αν είπα αντιμετώπισε κάποιο πρόβλημα, δεν σου είπα εγώ ότι... Πού ήταν το πρόβλημά σου. Αυτό μπορούσε να κάνει, αλλά αυτό έκανε. Δεν είμαι και θεός να του βάλω τέσσερα χέρια. Παιδιά, ακούστε με λίγο, χωρίς να σταματήσετε να δουλεύετε. Η ώρα είναι 4, πρέπει να ξεκινήσουμε να σερβίρουμε φαγητό. Επίσης, παιδιά, πρέπει κάθε ομάδα να διαλέξει ένα άτομο που θα παρουσιάζει τα πιάτα της ομάδας του στο μπουφέ. Πίστευα ότι ο Αποστολάκης ήταν ο ιδανικότερος από όλους τους 10 που έχουμε απομείνει, ώστε να βγει προς τα έξω. Γιατί τον βοηθάει πολύ και η εμφάνισή του και ο χαρακτήρας του και αυτό που βγάζει στον κόσμο. Και είμαι πραγματικά πολύ χαρούμενος που είχα τελικά κάνει μια πολύ σωστή επιλογή τώρα από τον Αποστολάκη στην ομάδα μου. Ήρθε το δεύτερο στάδιο της δοκιμασίας, όπου είναι η πώληση. Και εκεί πέρα ήμουν μόνος, δεν είχα την ομάδα μου. Πέρα είσαι μόνος. Έπρεπε να σταθώ πάνω αξιοπρεπής και πάνω απ' όλα να μην απογοητεύσω την ομάδα μου που έχει κάνει τόση μεγάλη δουλειά. Καλησπέρα σας και καλώς ήρθατε στη σημερινή εκδήλωση. Οι διαγωνιζόμενοι του MasterChef έχουν ετοιμάσει τα μενού γνωρίζοντας ότι θα κριθούν από εσάς. Υπάρχουν δύο ομάδες, η μπλε και η κόκκινη. Εσείς δοκιμάστε και από τους δύο και αποφασίστε ποια ομάδα τα πήγε καλύτερα. Με τις μάρκες που θα βρείτε δίπλα από τις κάλπες, ψηφίστε ποια από τις δύο ομάδες έκανε την καλύτερη δουλειά. Στο τέλος της δοκιμασίας θα καταμετρηθούν οι ψήφοι σας και όποια ομάδα λάβει τις περισσότερες θα είναι η νικήτρια. Πάνω απ' όλα όμως, φροντίστε να το απολαύσετε. Καλή διασκέδαση! Είναι πάπια σωτέ με ένα μπουρέ μπρόκολο, κουνουπίδι μάλλον. Έχει καποδάκι θα πάρει, δεν είναι πολύ γνωστή. Προσούτο με... τι είναι αυτό? Ήξερα πως δεν υπάρχει περιθώριο να χάσουμε. Λοιπόν, πάπια σωτέ με μπουρέ κουνουπίδι, μπρόκολο, κουνουπίδι. Είναι τέλειο, πρέπει να πάρετε. Εδώ έχουμε προσούτο με... μπρόκολο, όχι, με τι, θα μπερδέψω πάλι. Έχετε φάει ταρτάρ. Ταρτάρ είναι ομό ψάρι. Η μου Παρασκευή, θέλετε να δοκιμάσετε για πρώτη φορά στη ζωή σας. Ορίστε. Και εγώ έχω ταρτάρ εδώ πέρα. Αχ, αλλά σολομού, όχι μπακαλιάρου. Εσύ θα πάρεις δύο κοτόπουλα γιατί είσαι μικρός. Αυτό το κοτόπουλο ήταν πολύ καλό. Είχα ένα συνέστημα έτσι χαράς μέσα μου, ότι τα πήγαμε καλά τελικά. Αλήθεια. Γεια σας. Είναι λίγο πολλοί άνθρωποι που πηγαίνουν σε τέτοιου είδους εκδηλώσεις όπου υπάρχουν κάναπες και έχουν δοκιμάσει κάναπες και από πετυχημένους σεφ. Οπότε θα έχουν και μία άποψη για τη γεύση
Και έχοντας ήδη δοκιμάσει τα δικά μου κάναπες, της ομάδας μου, ήξερα πως δεν υπάρχει περιθώριο να χάσουμε. Good luck, man. Καλή επιτυχία. Είναι πάπια σωτέ με ένα πουρέ μπρόκολο, κουνουπίδι μάλλον, ανοιξιάτικα ρολά με γαρίδες και τυριά, προσούτο με... με σίκο και ταρτάρ σολομού. Με διάλεξε ο αρχηγός για να πουλήσω το φαγητό μας. Οπότε έπρεπε να στηθώ στο μπουφέ από πίσω, να εξηγώ στον κόσμο τέλος πάντων τι είναι το καφετί. Ο τρόπος μου βασικά ήταν ο κλασικός, δηλαδή προσπαθούσα να είμαι όσο πιο ευγενικός γίνεται, περιγραφικός για να καταλαβαίνουν τι τρώνε και φιλικός. Έχει τα ποδάκι θα πάρετε, είναι πολύ νόστιμο. Θα πάρετε και κοτόπουλο spring roll. Ορίστε. Και μετά το χυμό. Και εσείς, όχι, είναι όλα διέτης. Δεν τρέπουμε εύκολα εγώ. Όταν έχω κόσμο, ανοίγουμε πιο πολύ σαν άνθρωπο. Λοιπόν, πάπια σωτέ με πουρέ κουνουπίδι, μπρόκολο, κουνουπίδι. Κάποια λαθάκια γίνανε. Είπα μερικές φορές αντί για κουνουπίδι, μπρόκολο. Όχι, ναι, τι, θα μπερδέψω πάλι. Εδώ έχουμε προσούτο με σίκα και ροκφόρ. Είναι αρνάκι, με μους μασκαρπόνε και σίκο. Πολύ ωραίο. Δεν τους άφηνα να φύγουν χωρίς να πάρουν και τα τέσσερα, έτσι. Δεν τις άφησα. Σούπερ, όλα είναι σούπερ. Γεια σας. Πού ξεκινάτε? Αυτό δεν είναι πολύ ωραίο. Αυτό είναι πιο ωραίο. Δεν υπήρχε περιθώριο να μην δοκιμάσουν. Εγώ ήθελα να δοκιμάσουν γιατί άμα δοκίμαζαν, πιστεύω πως δεν υπήρχε περιθώριο να χάσουμε. Πιστεύω πως ήμασταν πολύ πιο γευστικοί από τους κόκκινους. Εδώ, τελειώνουνε. Βοήθα, Αντζέλα, βοήθα να τελειώσουμε. Παιδιά, πρέπει να σερβίρετε πιο γρήγορα. Υπάρχουν 120 άτομα εκεί έξω και πολλοί από αυτούς δεν κρατάνε τίποτα στο χέρι τους. Έπρεπε να ταΐσεις 120 άτομα και γύρω στα 600 καναπεδάκια. Αυτή η πίεση, όλη αυτή η ένταση μου άρεσε πάρα πολύ. Πρέπει να κάνετε πιο γρήγορα να τροφοδοτήσουμε τον μπουφέ με φαγητό. Πάντα με ρωτούσαν τα παιδιά πόσα κάναμε να τα μετρήσω. Τέλο πάντων, μην μετράτε. Δεν μετράμε, βγάζουμε. Βγάλετε ό,τι έχουμε. Δεν υπάρχει λόγο. Ακούμε τι ανάγκη έχει ο Αποστολάκης και βγάζουμε φαγητό μπροστά. Φιλαράκια πράσινα από εδώ. Όχι, από τα πράσινα, ερμηνεία. Και σίκα. Δώστε. Έχουν μείνει πιο λίγα άτομα και ο καθένας κάνει συγκεκριμένα πράγματα. Και αυτό μου αρέσει πολύ γιατί δεν μένουν ούτε άτομα πίσω μένουν, που κρύβονται πίσω από άλλους. Ο καθένας έχει κάνει τη δουλειά του και αν μπορεί βοηθάει και κάποιον άλλον. Και ήταν πολύ καλή δοκιμασία. Και δύσκολη. Γιατί είχαμε πολύ λίγο χρόνο και πάρα πολύ προετοιμασία. Αρνάκι μου, μασκαρπόνε σίκο. Είναι τέλειο. Πρέπει να πάρετε. Αλήθεια. Καταρχάς πες μου τι είσαι ετοιμάσει μόνος σου να μας πεις ποιο να πάρουμε. Ποιο προτείνεις. Τα πάντα, όλα είναι ωραία. Τα ρολά είναι ωραία. Η πάπια είναι πάρα πολύ ωραία. Και εγώ έχω ταρτάρ εδώ πέρα. Αλλά σολομού. Όχι μπακαλιάρου. Έχετε φάει ταρτάρ. Ταρτάρ είναι ομό ψάρι. Μου παρέσκευε θέλετε να δοκιμάσετε για πρώτη φορά στη ζωή σας. Ορίστε. Αυτά που κάναμε ήταν λίγο ψαγμένα, είχαν το κάτι τι παραπάνω. Οπότε έχοντας υπόψη ότι αυτοί οι άνθρωποι έχουν δοκιμάσει τέτοιου είδους φαγητά στο παρελθόν, ήμουνα σίγουρος πως θα τους αρέσουν πάρα πολύ. Πάμε και ξεπουλάμε. Αλλά σίκα δεν έχουμε. Αλλά σίκα. Έχουμε κι άλλα σίκα, τελειώνεται. Ταρτάρ σολομού, πάπια με πουρέ μπρόκολο και ανοιξιάτικα ρολά με γαρίδες. Και μου λείπει κάτι ακόμα, το οποίο δεν ξέρω πού είναι. Ένα πρόβλημα είχαμε σε ένα πιάτο, το οποίο φεύγε περισσότερο από τα άλλα και άρχισε να ξανατροφοδοτήσει τέλος πάντων το πάσο. Και κάτι που μας λείπει, μπορείτε να έρθετε σε 2 λεπτά για να το πάρετε αν θέλετε. Τους είπα μια δικαιολογία, τους είπα ότι έχουμε άλλο ένα, ελάτε μετά να το πάρετε σε 2 λεπτά 5 που θα έρθει. Ένιωσα κάπως άσχημα, αλλά εντάξει, δεν νομίζω ότι ήταν ιδιαίτερο πρόβλημα αυτό. Προσούτο. Ναι. Πάμε. Έλα, δεν το συζητάμε. Γεια σας. Θα αλλάξετε γνώμη για το φαπόδι μετά από τώρα. Έχω πολύ καλή γνώμη για το φαπόδι. Γι' αυτό δεν θα ήθελα να πάρω. Να έρθει να ξαναπάρετε. Το θυμάμαι πιο πολύ ήταν αυτό. Για να το πιστεύω για το τέλος. Καταρχήν να ευχαριστήσουμε όλα τα παιδιά που μαγειρεύσαν και για τη φιλοξενία. Και τα δύο μενού ήταν πολύ καλά. Σίγουρα εγώ κλείνω πιο πολύ προς ένα, το οποίο δεν σου το αποκαλύψω ακόμα. Εσύ θα πάρεις 2 κοτόπουλα γιατί είσαι μικρός. Και είσαι υποψήφιος σεφ και δεν κάνει να τρως ακόμα ψάρια εσύ. Και θα πάρεις και ένα αρνάκι, 2 αρνάκια. Αυτό το κοτόπουλο ήταν πολύ καλό, πάντως. Ωραία παρουσία. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ.
Λοιπόν, παιδιά, το σέρβις τελείωσε. Βάλτε τα τελευταία καναπεδάκια στα πιάτα σας. Συγχαρητήρια. Όλοι τρώνε μέσα και είναι πάρα πολύ ευχαριστημένοι. Μπράβο και σε εσάς. Δουλέψαμε πολύ καλά. Δουλέψαμε πολύ οργανωμένα. Ιδρώσαμε πολύ. Δηλαδή, μέχρι την τελευταία στιγμή που μας είπαν ότι τελείωσε το σέρβις, δεν σήκωσε ούτε ένας μας κεφάλι. Θα ήθελα λίγο την προσοχή σας, παρακαλώ. Νομίζω ότι ήρθε η ώρα να υποδεχθούμε όλοι μαζί τους ερασιτέχνες σεφ που ετοίμασαν τα εδέσματα για την εκδήλωσή σας. Κοίταξε και τον Αποστολάκη, χάρηκα πάρα πολύ γιατί ήταν στο πρόσωπό του έτσι μια ευχαρίστηση. Προσπαθούσα να του κλέψω τι έγινε, πώς τα πήγαμε. Γιατί έμεινε ο δικός μας ευχαριστημένος, γιατί δεν ήμουν εκεί να βλέπω τι γίνεται, ήμουν πίσω. Είχα ένα συνέστημα έτσι χαράς μέσα μου, ότι τα πήγαμε καλά τελικά. Χάρηκα πάρα πολύ, γιατί τους είδα και από κοντά. Είναι αλλιώς να μαγειρεύεις και να μην τους βλέπεις αυτούς που τρώνε, να μην βλέπεις τις πάτες. Και όταν ανεβήκαμε όλοι πάνω στη σάλα και μας χειροκρότησαν και είδα τα πρόσωπά τους, είδα χαμόγελο από παντού. Ελπίζω να μας βγει και σε καλότερο αυτό το χαμόγελο. Και τώρα μπορείτε να αποχωρήσετε, φεύγοντας μην ξεχάσετε από ποια ομάδα φάγατε καλύτερα, έτσι ώστε να ρίξετε την ψήφο σας στις δύο κάλπες που βρίσκονται στην έξοδο. Έκανα το σταυρό μου κάποια στιγμή. Λέω μακάρι οι άνθρωποι να τους άρεσε αυτά τα πράγματα που κάναμε και να μας ψηφίσουν. Όλη η ομάδα προσπαθούσε να κλέψει λίγο, να κοιτάξει, να δει πώς πάνε τα πράγματα. Εγώ ούτε καν κοίταξα. Δεν ήθελα καν να δω τις κάλπες. Ευχαριστήκαμε πάρα πολύ. Οι δύο ομάδες ήταν εξαιρετικές και πραγματικά δυσκολεύτηκα να αποφασίσω ποια θέλω. Αν πρέπει να πω, νομίζω ότι στα σημεία κέρδισε η μπλε. Και το χταποδάκι ήταν η αιτία. Μου άρεσε και η μία ομάδα και η άλλη. Δυσκολεύτηκα, μπορώ να πω, να επιλέξω. Υπερτερή για τα προσωπικά μου γούστα, η κόκκινη ομάδα. Ιδιαίτερα σε ένα προϊόν που είναι το Spring Roll. Ήταν από τις καλύτερες δοκιμασίες που είχαμε στο MasterChef. Δεν ήταν μόνο ότι βγάζαμε ποσότητα, βγάζαμε και ποιότητα. Και πόσο μάλλον όταν είχαμε χαμηλής αξίας υλικά. Τουλάχιστον η μπλε. Είμαι πάρα πολύ ικανοποιημένος από την ομάδα μου. Τα παιδιά έδωσαν ό,τι καλύτερο μπορούσε ο καθένας από τη δικά του την πλευρά. Δεν μπορώ να πω ότι κάποιος υστερούσε σε κάτι. Ανάλογα με τη δυνατότητα που είχε ο καθένας, πρόσφερε. Μπλε και κόκκινη ομάδα. Άλλη μία αναμέτρηση των ομάδων τελείωσε εδώ. Τα πήγατε για άλλη μια φορά θαυμάσια. Εμείς θα τα πούμε αύριο στο Συμβούλιο, όπου θα μάθετε και τα αποτελέσματα της σημερινής ψηφοφορίας. Καλή ξεκούραση. Στο επόμενο επεισόδιο του MasterChef, η μπλε και η κόκκινη κάλπη κρύβουν το μυστικό της αναμέτρησης. 20. Ποια ομάδα προτίμησαν τα στελέχη της εταιρείας? Άλλες 10, 30 το σύνολο. Ποιοι θα είναι οι δύο που θα μπουν σε διαδικασία αποχώρησης? 31. 32. Η αναζήτηση για τον πρώτο Έλληνα MasterChef συνεχίζεται. 33.